έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε έστω και τηλεφωνικά τον πρόεδρο της Δημιουργίας ξανά, τον κύριο Θάνο Τζίμερο, για μια έτσι συζήτηση για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Τζίμερο. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε, είστε καλά? Από υγεία, ναι. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει από διάθεση, δεν από είναι. Διάθεση, ναι. Θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Αν εξαιρέσουμε το θέμα του κορονοϊού που παίζει εδώ και αρκετές ημέρες, είναι πρώτο θέμα στην επικαιρότητα εδώ και αρκετό καιρό, σήμερα το πρωί στις περισσότερες ιστοσελίδες και στις περισσότερες εφημερίδες το πρώτο θέμα έχει να κάνει με την κατάσταση που επικρατεί σε Λέσβο και Χίο, κύριε Τζίμερε. Σκηνικό πολέμου διαβάζω σε μια ιστοσελίδα, καζάνι που βράζει η Χίος και η Λέσβος σε κάποια άλλη ιστοσελίδα. Ξέρετε, οι κάτοικοι έχουν βγει στους δρόμους και προσπαθούν να αποτρέψουν την δημιουργία κλειστών δομών που έχει ήδη προαναγγείλει η κυβέρνηση. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με αυτό το θέμα, με το λεγόμενο μεταναστευτικό, προσφυγικό. Εσείς πώς θέλετε να το χαρακτηρίσετε? Εισβολικό. Δεν πρόκειται για μετανάστευση, δεν πρόκειται για προσφυγιά, είναι καθαρή εισβολή. Και μάλιστα η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο επιβεβαίωσε την έννοια της εισβολής. Δηλαδή θα διαβάσατε ότι το δικαστήριο δικαίωσε την Ισπανία, η οποία έστειλε πακέτο πίσω στο Μαρόκο κάποιους εισβολείς, λέγοντας ότι από τη στιγμή που μπαίνεις παράνομα από τα σύνορα είσαι εισβολέας και δεν έχεις καν δικαίωμα υποβολής αιτήματος ασύλου, δικαιώνοντας μια θέση της Δημιουργίας που την είχαμε, σας θυμίζω, από το 2012 και ακούσαμε τα μοίρια όσα. Λέγαμε δηλαδή το αυτονόητο, ότι οι παππούδες μας που πήγαν στην Αμερική δεν μπουκάραν μέσα από τα σύνορα παράνομα. Πήγαν κανονικά, με πρόσκληση, πήγαν στην Ίσο Έλλης, τους ξεδιάλεξαν οι Αμερικάνοι, άλλους τους κράτησαν, άλλους τους έστειλαν πίσω και ξεκίνησαν μια νόμιμη ζωή στην καινούργια τους πατρίδα και μάλιστα έχοντας κοινό πολιτισμικό υπόβαθρο. Η Ελλάδα δέχεται εισβολή ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και οι οποίοι θέλουν να μεταφέρουν στην Ευρώπη τον μεσαίωνα που κουβάλησαν τις πατρίδες τους, ενώ τον ισλαμικό μεσαίωνα. Να μην μασάμε τα λόγια μας. Η Ευρώπη δέχεται εισβολή του Ισλάμ γιατί είναι εντολή στους πιστούς του Ισλάμ να εισβάλλουν σε χώρες απίστων. Δεν έγινε ξαφνικά αυτό. Ούτε μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι οι άνθρωποι που παίρνουν ένα δολάριο μεροκάματο τη μέρα στις χώρες τους κατάφεραν και κάναν κομπόδεμα 10.000 ευρώ τουλάχιστον για να πληρώσει κάθε κεφάλι τους μεταφορείς, να λαδώσει εδώ, να πάρουν κινητά τελευταίας τεχνολογίας. Αυτά είναι χρήματα που 20 χρόνια να δουλεύει κάποιος δεν τα μαζεύει στη Σομαλία. Έρχονται λοιπόν χρηματοδοτημένοι από κέντρα ισλαμικής επέκτασης για να κάνουν την Ελλάδα ισλαμικό χαλιφάτο και την Ευρώπη ισλαμικό χαλιφάτο, η οποία θα γίνει. Δηλαδή θα γίνει με δημοκρατικές διαδικασίες σε 30-40 χρόνια, αν πάμε έτσι. Δύο ερωτήματα. Κύριε Τζίμερε, δύο ερωτήματα. Το πρώτο, θεωρείτε ότι όλοι όσοι έρχονται στην Ελλάδα σήμερα, εισβάλλουν όπως είπατε πριν από λίγο, είναι χρηματοδοτούμενοι από κάποιες ισλαμικές οργανώσεις? Δεν υπάρχει δηλαδή προσφυγικό στοιχείο? Δεν υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να ζήσουν με τις οικογένειές τους λόγω του πολέμου και έτσι αναγκάζονται να πάρουν τις οικογένειές τους και να έρθουν γνωρίζοντας πολύ καλά τι πρόκειται να περάσουν στη διαδρομή? Ένα αυτό. Κάποιοι από αυτούς προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές. Θα μπορούσαν να πάνε όμως παραδίπλα που δεν είναι εμπόλεμες περιοχές. Δηλαδή στη Συρία ο πόλεμος γίνεται μόνο αυτή τη στιγμή στα σύνορα με την Τουρκία. Οι άλλες περιοχές της Συρίας δεν έχουν πόλεμο. Καλά, πηγαίνεις πάντοτε όμως. Δηλαδή ένας δραμηνός, ας πούμε. Ναι. Αν υπάρχει πόλεμος στη Δράμα ή στη Θράκη, δεν το βρίσκω λογικό να πάει στη Σουηδία. Πηγαίνεις... Θα πάει, ξέρω εγώ, στη Θεσσαλονίκη ή στα Γιάννενα. Κύριε Τζίμερε, δεν πηγαίνεις πάντοτε σε μια πιο αναπτυγμένη χώρα, σε έναν πιο πολιτισμένο κόσμο, με δεδομένο ότι ψάχνεις να βρεις ηρεμία, ψάχνεις να βρεις καλύτερες συνθήκες ζωής? Δεν θα φύγει τώρα ο Σύριος να πάει στη Σαουδική Αραβία. Ναι. Αυτό θα κάναμε εσείς και εγώ. Αλλά εμείς δεν είμαστε μουσουλμάνοι. Δεν έχουμε εντολή δηλαδή από το ιερό μας βιβλίο να επεκτείνουμε τη θρησκεία μας καταλαμβάνοντας χώρες απίστων.
διότι δεν έρχονται στην Ευρώπη, το βλέπουμε με τις γενιές που έχουν ήδη εγκατασταθεί στην Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια, δεν έρχονται στην Ευρώπη λέγοντας αχ επιτέλους, δηλαδή το ζευγάρι των μουσουλμάνων με το που πατάει το πόδι του στην Ευρώπη, να πει ο άντρας στη γυναίκα, ρε γυναίκα πέτα το αυτό το τσεμπέρι ας πούμε που είχα βαρεθεί να σε βλέπω, άσε τα μαλάκια σου στην τρελή νοτιά ανακατεμένα, τα παιδιά μας θα πάνε στα σχολεία, θα σπουδάσουν, η κόρη μας θα γλιτώσει από την καταπίεση την Ισλαμική. Όχι, έρχονται για να επιβάλλουν και ζητάν μάλιστα με διαδηλώσεις, το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ανθρώπων ζητάει με διαδηλώσεις από τις χώρες στις οποίες έχει εγκατασταθεί ήδη να επιτραπεί καταρχήν η Σαρία ως παράλληλο νομικό σύστημα και απότερος στόχος είναι να επιβληθεί η Σαρία ως νόμος, μοναδικός νόμος στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία και μάλιστα υπάρχουν και αστυνομίες της Σαρίας, δηλαδή σε κάποιες περιοχές του Λονδίνου και της Γερμανίας επίσης. Και από την εποχή που ήμουν εγώ εκεί, πριν αρκετά χρόνια, δεν τολμούσες να πας αν ήσουν λευκός, αν ήσουν Ευρωπαίος. Δεν μπορεί μια Αγγλίδα να περπατήσει στη γειτονιά στην οποία γεννήθηκε και στην οποία έχουν εγκατασταθεί πλέον μουσουλμάνοι και να φοράει μίνι, ας πούμε, ή μια παρέα Βρετανών να καθίσει σε ένα παγκάκι να πιει μπύρες. Πάνε οι άλλοι και τους λένε φύγετε από εδώ, αυτά απαγορεύονται. Από το Κοράνιο. Ακόμη όμως και αν δεχτούμε αυτό το οποίο λέτε εσείς και ισχυρίζεστε εσείς κύριε Τζίμερο, ότι δηλαδή. Δεν ισχυρίζομαι εγώ, προσέξτε. Ναι, ότι είναι μια οργανωμένη. Δεν ισχυρίζομαι εγώ ότι διαδηλώνουν στην Μεγάλη Βρετανία για να επιβληθεί η Σαρία. Όχι, δεν λέω γι' αυτό. Αναφέρομαι στην οργανωμένη εισβολή στην Ευρώπη. Ποια θεωρείτε ότι πρέπει να είναι η αντίδραση της Ευρώπης και κατ' επέκταση της χώρας μας, η οποία ουσιαστικά είναι και το. Ξέρετε, είναι η πρώτη χώρα η οποία αντιμετωπίζει το ζήτημα. Έτσι, αντιμετωπίζει όλους αυτούς οι οποίοι μπαίνουν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ποια θεωρείτε λοιπόν ότι πρέπει να είναι η στάση μας? Η αντίδραση κάθε κράτους όταν δέχεται εισβολή. Λίγο μπορείτε να γίνετε πιο συγκεκριμένος. Σαφέστατος. Τι λέει ο νόμος, ή μάλλον τι έλεγε ο νόμος μέχρι τον καινούργιο νόμο που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία τον Νοέμβριο, χωρίς να καταργήσει τον παλιό. Τι λέει ο νόμος σε κάθε κράτος όταν κάποιος εισβάλλει, όταν κάποιος προσπαθεί να μπει παράνομα από τα σύνορα. Είναι αδίκημα ή δεν είναι? Δηλαδή θέλουμε η χώρα να έχει σύνορα. Αν δεν θέλουμε να έχει σύνορα, να βγουν τα πολιτικά κόμματα και να το πούν, και θα είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Θα είναι πρώτη φορά που κάποιο κράτος καταργεί τα σύνορά του οικειοθελώς. Εάν όμως έχουμε σύνορα, ο νόμος λέει ότι μπορείς να μπεις από τις νόμιμες πύλες εισόδου. Μπορείς, αν θες να υποβάλεις αίτημα ασύλου, αν συντρέχουν οι λόγοι, στις νόμιμες πύλες εισόδου ή στα προξενία και τις πρεσβείες της Ελλάδας ανά τον κόσμο. Αν λοιπόν μπεις παράνομα, αυτό λέει ο νόμος, συλλαμβάνεσαι, προφυλακίζεσαι, όχι σε ανοιχτές δομές, είσαι ημίκλειστες, προφυλακίζεσαι, είσαι υποκράτηση. Δικάζεσαι, καταδικάζεσαι, πληρώνεις πρόστιμο, φυλακίζεσαι επίσης, δηλαδή εκτείς την ποινή και είσαι σε διαδικασία απέλασης, χωρίς καν να εξεταστεί το αίτημα χορήγησης ασύλου. Αυτό λέει ο νόμος. Και αφήνει ένα παράθυρο στον εισαγγελέα, σε συνεννόηση με τον λιμενάρχη ας πούμε, να μην ασκήσει ποινική δίωξη στον παρανόμους εισελθόντα, εάν δεχθεί αυτός την ίδια στιγμή να αποχωρήσει, δηλαδή να φύγει και ο θελός. Αυτό λέμε κι εμείς. Από τη στιγμή που μπαίνεις παράνομα θα είσαι υποκράτηση. Ούτε κάρτες, ούτε τζάμπα, ούτε συνθήκες ενσωμάτωσης, όχι. Υποκράτηση με μοναδική προοπτική την απέλαση. Αυτό θα κλείσει τις ροές. Δηλαδή αν μια κυβέρνηση το ανακοινώσει αυτό, όπως το ανακοινώνει ας πούμε η κυβέρνηση της Αυστραλίας, δεν θα περάσει ούτε αθερίνα αύριο. Όταν υπάρχει κίνητρο και ο άλλος ξέρει ότι μόλις φτάσω στην Ελλάδα θα με υποδεχθούν οι ΜΚΟ, αν είμαι 30 χρονών αλλά δηλώσω 17, θα μου δίνει και ο Μητσοτάκης 1,5 χιλιάρικο και 4,400 για επίπλωση του σπιτιού και θα με έχουν στα όπα-όπα. Γιατί να μειωθεί? Γιατί να μειωθεί? Δηλαδή ζουν σε συνθήκες οι οποίες είναι άθλιες. Αλλά το ότι ζουν σε συνθήκες άθλιες δεν είναι δικιά μας ευθύνη. Είναι ευθύνη ενός μοντέλου το οποίο παράγει φτώχεια και δυστυχία. Το ισλαμικό μοντέλο. Όταν δουλεύει ένας, ο πατέρας αφέντης, και στο σπίτι κάθονται από 1 έως 4 γυναίκες και γενογολάν. Αυτό το μοντέλο παράγει δυστυχία και εξαθλίωση. Και μάλιστα αυτός ο ένας
δουλεύει σε δουλειές χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Δεν παίρνει λεφτά δηλαδή για να μπορέσει να συντηρήσει 20 άτομα. Αλλά ποιος, ακόμα και αν είναι ένας υψηλόμισθος στην Ελλάδα, θα μπορούσε να συντηρήσει μια 20μελή οικογένεια. Έρχονται λοιπόν επειδή η Ευρώπη είπε ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Εδώ, βέβαια, εδώ βέβαια είναι και οι ευθύνες των πολιτισμένων χωρών, έτσι. Είναι η ευθύνη του πολιτισμένου. Γιατί, κύριε Γκέρτα, είναι ευθύνη του πολιτισμένου κόσμου. Συγγνώμη, σας ακούω. Όταν έφυγαν οι Εγγλέζοι από το Πακιστάν το 1948, τότε ήταν Ανατολικό και Δυτικό Πακιστάν. Τώρα το Ανατολικό έγινε Μπαγκλαντές. Το Δυτικό Πακιστάν, το τότε Δυτικό Πακιστάν και σημερινό Πακιστάν, είχε 33 εκατομμύρια ανθρώπους. 33 εκατομμύρια. Σήμερα έχει 217. Mm-hmm. 217. Ο μέσος όρος παιδιών ανά γυναίκα μέχρι το 1990 ήταν πάνω από 6. Βεβαίως έχει ανεβεί το ΑΕΠ του, με επενδύσεις δυτικές και με τεχνολογία δυτική, γιατί το Ισλάμ δεν παράγει τεχνολογία, είναι τεχνοφοβικό, είναι κατά της εξέλιξης. Αλλά βεβαίως όταν ο πληθυσμός αυξάνεται τόσο πολύ, σε φτάνει να μοιραστεί εξίσου, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Δεν φτάνει δηλαδή να μοιραστεί και να έχουν κάτι το παραπάνω. Είναι στη φτώχεια που είχαμε το 48. Και αυτό θα συνεχίζει να γίνεται. Ναι, και εμείς όμως ως πολιτισμένος κόσμος νομίζω ότι βάζουμε το χεράκι μας, κύριε Τζίμερε, να συνεχίζεται μια κατάσταση την οποία πριν από λίγο εσείς αναφέρατε, έτσι δεν είναι? Κύριε Γκέρτα, αυτή η τάση αυτομαστιγώματος της Ευρώπης πρέπει να σταματήσει. Οτιδήποτε καλό συνέβη σε αυτούς τους πληθυσμούς συνέβη λόγω της απεικιοκρατίας. Ξεκάθαρα. Ναι, τι κάνεις όμως σε αυτή την περίπτωση, κύριε Τζίμερε? Ότι οι καμιλιέριδες της Αραβίας σήμερα έχουν χρυσή τουαλέτα, οφείλεται στο ότι η Ευρώπη πήγε εκεί και είπε ότι αυτό το μαύρο υγρό που το βλέπετε ως κατάρα, γιατί το πετρέλαιο στην Αραβία είναι σκάβεις λίγο και με το χέρι, ας πούμε, και βρίσκεις. Mm-hmm. Και λερώνει τα ρούχα σας και δεν μπορούν να περπατήσουν οι καμήλες. Αυτό είναι για μας χρήσιμο και θα το αξιοποιήσουμε και θα σας χρυσώσουμε. Αυτό οφείλεται στην Ευρώπη. Κανένας πολιτισμός δεν προέκυψε από τον Ισλαμικό κόσμο τα τελευταία 100 χρόνια. Το να κλείσεις όμως τα σύνορά σου, θεωρείτε εσείς ότι μπορεί να είναι μια αντίδραση ή μια πρακτική, μια προσέγγιση η οποία μπορεί να λύσει το πρόβλημα? Κλείνεις τα σύνορα, κλείνεις τα σύνορα της Ευρώπης. Προσέξτε, να καταλάβουμε μερικές έννοιες. Ναι. Η έννοια κλείνω τα σύνορα δεν υπάρχει. Η χώρα έχει σύνορα, είναι κλειστά, γι' αυτό λέγονται σύνορα. Ναι, το καταλαβαίνω, ναι, καταλαβαίνω. Είναι εξορισμού κλειστά τα σύνορα. Ανοιχτά τα σύνορα είναι μόνο στις νόμιμες πύλες εισόδου. Εσείς δηλαδή μπορείτε να μπείτε στην Τουρκία από όπου θέλετε. Με την έννοια... είδαμε τι έπαθαν οι δύο στρατιώτες όταν βρέθηκαν κατά λάθος μερικά μέτρα μέσα στο έδαφος της Τουρκίας. Επομένως, τα σύνορα είναι κλειστά. Το να μην είναι κλειστά τα σύνορα σημαίνει να μην υπάρχουν σύνορα. Να μην υπάρχουν σύνορα. Μακάρι κάποια στιγμή στον κόσμο να καταργηθούν τα σύνορα. Δεν ξέρω, μόνο ότι είναι και λίγο εφιαλτικό αυτό. Σκεφτείτε να έχουμε έναν παγκόσμιο Χίτλερ κάποια στιγμή, ας πούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όσο υπάρχουν σύνορα, όλα τα κράτη του κόσμου, μηδενός εξαιρουμένου, και πολύ περισσότερο τα κράτη από τα οποία προέρχονται αυτοί, φυλάσσουν τα σύνορά τους. Φαντάζεστε έναν Έλληνα ο οποίος θα κολυμπούσε και θα εμφανιζόταν με ένα φουσκωτό στην παραλία της Σαουδικής Αραβίας, ας πούμε, τι θα του συνέβαινε? Να συμπεράνω λοιπόν, κύριε Τζίμερε, ότι στην προκειμένη περίπτωση, και αναφέρομαι τώρα στις αντιδράσεις των κατοίκων της Λέσβου και της Χίου, θεωρείτε ότι είναι δικαιολογημένες και τάσσεστε υπέρ των κατοίκων στην προκειμένη περίπτωση? Και πολύ ήπιες είναι, διότι μην ξεχνάτε ότι η Νέα Δημοκρατία εξελέγει πετώντας στο πυροτέχνημα ότι εμείς θα κλείσουμε τα σύνορα. Θυμάστε τον Άδωνη Γεωργιάδη που έλεγε ότι ή μπορείς να φυλάξεις τα σύνορα ή φεύγεις. Το ίδιο θα έλεγε και στη Νέα Δημοκρατία. Διότι εξαπάτησε τον πολίτη όπως τον εξαπάτησε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτόν τον τομέα εξαπάτησε τους πολίτες λιγότερο. Διότι στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν το ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έκανε εκατομμύρια κολοτούμπες, αλλά σε αυτό και στο Σκοπιανό ήταν συνεπής σε αυτά που έλεγε προεκλογικά. Η Νέα Δημοκρατία όμως έλεγε ότι θα τελειώσει αυτή η υπόθεση, θα κλείσουμε τα σύνορα. Και εγώ έλεγα ότι το Αιγαίο, οι ηρωές δεν ανακόπτονται στο Αιγαίο, ανακόπτονται στο τηλέφωνο. Το έλεγα από το 12 αυτό.
Δηλαδή, τι εννοείται, με είχε ρωτήσει ένας δημοσιογράφος. Εννοώ να πάρει τηλέφωνο Αχμέτ, ας πούμε, στο χωριό, στο Μπαγκλαντές ή στη Σομαλία ή οπουδήποτε στον κόσμο και να πει: κοίταξε, ξάδελφε, αλλιώς μου τα είπαν οι διακινητές. Με το που πάτησα το πόδι μου στην Ελλάδα, με συνέλαβαν, μου είπαν ότι από τη στιγμή που μπήκα παράνομα, ακόμα και να υποβάλω αίτημα ασύλου, θα απορριφθεί ασυζητητή. Είμαι υποκράτηση και ο δικηγόρος μου είπε ότι η μοναδική προοπτική που έχω θα είναι η απέλαση, όποτε γίνει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι νομικές διαδικασίες μιας απέλασης κρατάνε. Αλλά θα το ρωτήσεις τον Αχμέτ. Θες, Αχμέτ μου, να μείνεις 1, 2, 3, 5 χρόνια, δεν ξέρω πώς θα κρατήσει αυτή η ιστορία, μέχρι να απελαθείς κανονικά, ή θες να φύγεις αύριο πρωί-πρωί με τη δροσούλα και σου κάνουμε δώρο το εισιτήριο της επιστροφής και ένα κουτί λουκούμια. Τι προτιμάς? Διάλεξε. Μάλιστα. Απλά πράγματα. Δηλαδή, ξέρετε, υπάρχουν δισεκατομμύρια που περιμένουν. Δηλαδή, σκεφτείτε να λέγαμε σε εσάς τώρα ή στους ακροατές μας ότι εάν πας μία ώρα με το αεροπλάνο κάπου και από εκεί μπεις σε μια βαρκούλα και πας απέναντι, ας πούμε, 10 λεπτά, θα σου δίνουν 20.000 ευρώ το μήνα και θα κάθεσαι. Θα φεύγαμε, θα κλείναμε το τηλέφωνο τώρα, θα κλείνει η εκπομπή. Θα φεύγαμε κι εσείς κι εγώ. Δηλαδή, αυτή είναι η αναλογία. Ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει ένα δολάριο τη μέρα στις χώρες από τις οποίες προέρχεται και έρχεται εδώ και του δίνεις 1.500 το μήνα, σκεφτείτε την αναλογία. Η συζήτηση μαζί σας περνά πάρα πολύ γρήγορα, κύριε Τζίμερε. Στα δύο λεπτά που έχουμε μέχρι να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, θα ήθελα ένα σύντομο, πολύ σύντομο σχολιασμό σας σχετικά με την υπόθεση Νοβάρτης, δεδομένου ότι από εχθές, αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε η εξέταση των δύο προστατευόμενων μαρτύρων. Έτσι δεν είναι? Ένα σύντομο σχόλιο σε αυτά τα δύο λεπτά τα οποία μας μένουν, κύριε Τζίμερε. Ακόμα μια τεράστια σκευωρία του ΣΥΡΙΖΑ, που όμως ρίχνει στάχτη στο πραγματικό πρόβλημα που είναι η διόγκωση της ορβαγιστικής δαπάνης. Πώς από τα 2 δισεκατομμύρια φτάσαμε να πληρώνουμε 8, ας πούμε. Εκεί υπάρχει πρόβλημα όντως. Εκεί υπάρχει σκάνδαλο. Αλλά αυτό δεν το θίγει κανένας, γιατί ακουμπάει τους πάντες. Ακουμπάει χιλιάδες γιατρούς, ακουμπάει χιλιάδες φαρμακευτικές εταιρείες και υπαλλήλους, και αυτό κανένας δεν το αγγίζει. Και βρήκαμε ξαφνικά ότι τα πιάσε, ας πούμε, τα πιάσαν 2-3 υπουργοί. Και αυτούς θα βγάλουμε στη σέντρα, όταν οι συγκεκριμένοι υπουργοί, δηλαδή Λοβέρδος και Λιοριάδης, ήταν αυτοί οι οποίοι μείωσαν τη φαρμακευτική δαπάνη όσο και που δεν έπαιρνε. Και μάλιστα, κατά την άποψή μου, τη μείωσαν με έναν τρόπο ανήθικο ως προς τις φαρμακευτικές. Γιατί εμείς στη δημιουργία ξανά είμαστε υπέρ της νομιμότητας. Δεν μπορεί δηλαδή να χρωστάς σε μια φαρμακευτική εταιρεία 10 εκατομμύρια και να λες ότι σου τα κουρεύω, δεν θα σου δώσω 10. Θα σου δώσω 5, γιατί έτσι γουστάρω. Και δεν θα σε πληρώσω με χρήματα, θα σε πληρώσω με ομόλογα, τα οποία να τα κουρεύεις ξανά και αυτά. Άρα από τα 10 εκατομμύρια τελικά άλλος να παίρνει 2. Διότι όταν κάποιος ξέρει ότι απέναντί του έχει ένα κράτος απατεώνα, θα αμυνθεί με τον τρόπο του. Άρα στη σχέση πολίτη-πολιτείας, και αυτό αφορά και τις εταιρείες, αφορά και τους επαγγελματίες, αυτός που πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα εξυγίανσης είναι η πολιτεία. Γιατί η πολιτεία είναι ο ισχυρός. Και μέχρι τώρα το ελληνικό κράτος είναι ένας τεράστιος απατεών, ένας τεράστιος νταβατζής, ο οποίος υπονομεύει την ευτυχία και την δυνατότητα όλων μας να έχουμε τη ζωή που θέλουμε. Έχοντας το μακρύ του χέρι στις τσέπες μας, παίρνοντας το μεγαλύτερο μέρος των εισοδήματών μας, κλειδώνοντας, βάζοντας λουκέτο σε ένα σωρό εταιρείες τις οποίες στέλνει έξω, με μια πολιτική η οποία είναι καταστροφική για την οικονομία, και την ίδια πολιτική ακολουθεί και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή είναι η πολιτική του κρατισμού. Αν δεν αλλάξει αυτό, η χώρα θα σέρνεται. Και μια χώρα η οποία είναι αδύναμη στα οικονομικά, θα είναι και με την πλάτη στον τοίχο στα εθνικά θέματα.